Θα πάμε να συναντήσουμε την Νατάσα Πατηράκη, ορειβάτισσα βέβαια. Βρέθηκε στο Μαρόκο σε μία από τις πιο ξεχωριστές κορυφές, εάν δεν κάνω λάθος, στο βουνό Ατλάντα πριν από λίγες ημέρες. Βλέπουμε χαρακτηριστικές εικόνες και πάντα τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν μέσα από συζήτηση με την Νατάσα είναι ξεχωριστά. Πάμε να την καλησπερίσουμε και την ευχαριστήσουμε πολύ. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα Νίκο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή επαφή. Μία από τις πολλές που έχουμε πραγματοποιήσει. Πού βρισκόσουν πριν από λίγες ημέρες? Στο Μαρόκο, αλλά θα ήθελα να είμαι με τον Λεωνίδα. Με ξεσήκωσες. Κανονικά έπρεπε να βγείτε μαζί. Αστοχία της εκπομπής. Την επόμενη φορά. Έτσι, έτσι. Την επόμενη. Για πες μας. Είμαστε στο Μαρόκο, λοιπόν. Ναι. Προσπαθήσαμε να ανέβουμε στην ψηλότερη κορυφή της Βόρειας Αφρικής. Η κορυφή λέγεται Τουγκάζ, είναι στα 4.167 μέτρα. Ναι. Αρκετά χαμηλότερη από τις προηγούμενες, ωστόσο το βουνό δεν αστευότανε, μας χτύπησε αρκετά το υψό. Πολύ όμορφο βουνό, πολύ διαφορετικό. Τα απολαύσαμε, το χαρήκαμε, κουραστήκαμε αρκετά, δεν μπορώ να πω. Ήταν η χειμερινή ανάβαση, γι' αυτό το λόγο κιόλας ήταν πιο κουραστικό από ότι αν κάποιο θα προσπαθήσει καλοκαιρινούς μήνες. Αλλά πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Το χειμώνα πώς διαμορφώνονται οι συνθήκες σε τόσο έτσι μεγάλο υψόμετρο? Τι διαφορετικό σε σχέση με το καλοκαίρι? Είχαμε, Νίκο, αρκετό πάγο και χιόνι. Είχε να χιονίσει μάλιστα ένα μήνα και χιόνισε μία μέρα πριν πάμε εμείς. Αυτό ήταν και καλό σε κάποια σημεία, γιατί ξεκουράζονταν λίγο τα πόδια μας το μαλακό χιόνι. Αλλά είχε πάρα πολύ πάγο. Είχε παγετώνες και είχε ένα ποτάμι το οποίο είχε παγώσει και ήταν τόσο όμορφο, γιατί πάγωσε κατά την κίνηση και ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Δεν είχα δει σε κανένα άλλο βουνό αντίστοιχη. Δηλαδή και στα Ιμαλάια ακόμα που έχει παγετώνες πολλούς, δεν είναι, επειδή το χιόνι ξαναπέφτει πάνω στο ίδιο, δεν μπορείς να το δεις αυτό το πράγμα. Και ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Και γενικά τη δυσκολία ήταν ότι φορούσαμε 7 ώρες κραμπών. Τα κραμπών είναι κάτι καρφιά που προσαρμόζουμε στα... Είδαμε χαρακτηριστικό βίντεο, το οποίο είναι, φαντάζομαι, δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την ανάβαση. Ναι, γιατί είναι και βαριά και γιατί δεν είχαμε παντού χιόνι και πάγο, αλλά είχαμε και χώμα και πέτρες. Εκεί είναι πολύ δύσκολα στις πέτρες να περπατάς με τα κραμπών. Ναι. Και κάποια σημεία μάλιστα ήταν τόσο παγωμένα που δεν μπαίνανε καν τα κραμπών μέσα. Από αρκετά χαμηλά αυτό. Ωστόσο, πανέμορφο βουνό. Τι ώρα ξεκινήσατε και πότε ολοκληρώσατε την προσπάθειά σας? 2 μέρες ήταν η ανάβαση, Νίκο. Ξεκίνησαμε 14 Γενάρη το πρωί από το χωριό Ημιλή, που είναι στα 1740. Κάπου στα 2.500 μέτρα κάναμε στάση σε ένα βράχο που είναι ένα ιερό ενός Αγίου προϊσλαμικής προέλευσης, όπου εκεί πηγαίνουν οι άνθρωποι για να πάρουν είτε ευχή είτε τύχη. Ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος και σημείο. Κάναμε εκεί μια στάση για φαγητό και φτάσαμε στα 3.200 στο καταφύγιο. Το καταφύγιο ήταν πάρα πολύ όμορφο, πολύ περιποιημένο. Οι παροχές ήταν πολύ καλές. Είχε αρκετό κόσμο, κυρίως Άγγλους, Μαροκινούς και πολλούς. Έλληνες ήμασταν μόνο εμείς. Ναι. Και ξυπνήσαμε στις 4, γιατί 5 η ώρα το πρωί ξεκίνησαμε για κορυφή. Κατευθείαν βάλαμε τα κραμπών, με κραμπών ξεκινήσαμε και κάπου στις 8.30 περίπου ήμασταν στο διάστημα. 8.30 ώρα εκεί γίνεται η ανατολή του Μηλίου. Α, είναι το βίντεο που βλέπουμε. Τώρα δεν ξέρω αν είμαι συγχρονισμένη καλά μαζί σας. Συγχρονισμένη. Είμαστε. Οπότε είδαμε την ανατολή εκεί στο διάστημα. Που ήταν για άλλη μια φορά μια πανέμορφη ανατολή που βλέπεις μόνο από ψηλά, έτσι από τους ώμους του Άτλαντα. Ναι. Και κάναμε κορυφή γύρω στις 9 το πρωί, 9 παρά ήμασταν στην κορυφή. Και μετά κατεβήκαμε στο χωριό Εμιλή ξανά, κατεβήκαμε γύρω στις 2.500 μέτρα, αυτό ήταν και πολύ κουραστικό και εξαιρετικό. Ναι. Κατεβήκαμε με τη μία κάτω, γιατί θέλαμε για πρώτη φορά να χαρούμε και λίγο τουρισμό στο Μαρόκο. Ποια τα κριτήρια προκειμένου τα οποία καθορίζουν την αποστολή και τον προορισμό και το βουνό και την κορυφή? Δηλαδή, πώς αποφασίζετε να ανέβετε αυτό το βουνό? Νίκο, να σου πω την αλήθεια, εγώ μέχρι πρότινος ανέβαινα σιγά σιγά υψόμετρο. Ήδη στην τελευταία φορά που τα είχαμε πει, ήμασταν στα Ιμαλάια, στα 6.5. Οπότε ο στόχος μου θα έπρεπε να ήταν τώρα να ανέβω παραπάνω και να πάω γύρω στα 7, ο οποίος υπάρχει εννοείται στο μυαλό και στο πρόγραμμα. Ωστόσο, επειδή κάποια ταξίδια είναι πιο οικονομικά και μπορούν να γίνουν πιο εύκολα και γρήγορα,
και κάποιοι προορισμοί, όπως καλή ώρα η Αφρική, μπορεί να γίνει τώρα που είναι χειμώνας για μας, να πάμε εκεί το αντίστοιχο, να έχουμε εκεί καλύτερες συνθήκες, όχι ότι... Γιατί κακά τα ψέματα, εκεί που πήγαμε ήταν λίγο πιο χαμηλά από την Κρήτη, έτσι. Οπότε σωστά. Οι θερμοκρασίες ήταν αρκετά κοντινές. Αλλά ένα σημαντικό κομμάτι που καθορίζει τα ταξίδια είναι το οικονομικό, είναι η παρέα. Ναι. Οπότε μπορούμε να συγχρονιστούμε για να πάμε. Πόσα άτομα Έλληνες ήσασταν? Ήμασταν 4 Έλληνες και στην ομάδα μας μπήκε και ένας Νορβηγός. Κάνουμε μαζί κορυφή και με τον Νορβηγό. Μάλιστα. Πριν από κάθε ανάβαση, υπάρχει σχετική προετοιμασία, σχετική προπόνηση? Εγώ να σου πω την αλήθεια, Νίκο, δεν έχω σταματήσει να κάνω προπονήσεις, γιατί πέρα από τα βουνά, όπως ξέρεις, κάνω και τις δράσεις με τους φίλους μου. Σωστά. Με την Ευλαία, με τον Δημήτρη. Οπότε δεν σταματάω προπονήσεις. Ωστόσο, απλά πριν από κάποιες κορυφές, κοιτάω να κάνω περισσότερο κλίση στο διάδρομο ή περισσότερα βουνά, για να είναι λίγο πιο προετοιμασμένος ο οργανισμός. Επόμενος προορισμός. Επόμενος προορισμός, Νίκο, είναι το Αραράτ. Τον Ιούνιο, μέσα Ιουνίου με το καλό. Θα είμαστε αρκετοί φίλοι που κάναμε μαζί και την κορυφή αυτή και το Κιλιμάντζαρο. Είναι περίπου, το υπολογίζουμε για μέσα Ιουνίου. Ήδη την επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε να το οργανώνουμε. Ήδη έχουμε μιλήσει εκεί με οδηγούς κτλ. Λίγο εκεί τώρα ένα θέμα έχουμε, τις εκλογές, πότε θα γίνουν οι εκλογές των Τούρκων, πότε θα γίνουν οι δικές μας. Οπότε αυτό ίσως λίγο μετακινεί στην ημερομηνία μας. Ξέρεις, κάθε φορά κλείνουμε τη συζήτηση με μία συμβουλή, με μία προτροπή, καθώς έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο όπως είσαι εσύ, που πριν από κάποια χρόνια, χωρίς να είναι επαγγελματίας, πήρε την απόφαση να αλλάξει τον τρόπο ζωής και να στρέψει το βλέμμα στη φύση. Έτσι δεν είναι? Κάπως έτσι. Κάπως έτσι, στο περίπου. Οπότε το κεντρικό μήνυμα το οποίο προκύπτει μέσα και από την τελευταία ανάβαση που πραγματοποίησες, ποιο είναι? Νίκο, να σου πω την αλήθεια, δεν μου αρέσουν καθόλου οι συμβουλές πλέον. Προτροπή, προτροπή. Πάμε να ταρακουνήσουμε. Προτροπή. Θα σου αλλάζουμε πω τον κάτι όρο. Που εγώ βιώνω έτσι, βιώνω τελευταία πολύ έντονα. Έχω την εντύπωση, Νίκο, ότι εκμεταλλεύομαι τα βουνά πλέον για να κάνω ταξίδια και για να γνωρίσω τον κόσμο και μέσα από τον κόσμο να γνωρίσω καλύτερα τον εαυτό μου. Γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η ιδέα όλων μας, να έρθουμε πιο κοντά στον εαυτό μας. Η φύση βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Κάθε βουνό και κάθε ανάβαση έχει να μας μάθει κάτι, όπως και αυτό έχει να μας μάθει πάρα πολλά. Και ίσως έτσι μια πολύ συγκινητική στιγμή, Νίκο, ήταν όταν ο οδηγός μας, ο Μαροκινός οδηγός, μας σταμάτησε για να κάνει την προσευχή του. Και ήμασταν στους μείον 15 στη νύχτα, μέσα στο κρύο, και περιμέναμε να κάνει άνθρωπος την προσευχή. Από σεβασμό, και βέβαια. Κανένας μας ούτε δυσανασχέτησε, ούτε. Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα. Από σεβασμό, βέβαια. Περιμένατε. Από σεβασμό, όχι. Εννοείται. Έτσι, και με μεγάλη αγάπη αυτό. Το μαθαίνει ένας άνθρωπος όταν μαθαίνει να σέβεται τους άλλους και τον εαυτό του. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε για άλλη μια φορά μας δίδαξε κάτι το βουνό και άλλα πολλά πράγματα, βέβαια. Σας δίνω ένα παράδειγμα που δεν μου είχε ξανατύχει απλά. Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού για τους επόμενους μήνες. Λίγο πριν αναχωρήσεις εκεί για τον επόμενο προορισμό, έχουμε να πούμε πολλά και βέβαια έχουμε να μεταφέρουμε ακόμα πιο όμορφες εικόνες. Ξέρεις πόσο όμορφα νιώθει ένας τηλεθεατής, αλλά και ο ίδιος ο δημοσιογράφος σε κάθε σύνδεση μαζί σου, καθώς υπάρχει και ένας σχεδιασμός με βίντεο και εικόνες που μας ταξιδεύει σε άλλες περιοχές. Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.